Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο. Θέλω καταρχήν, πριν πάμε να δούμε το πώς εφαρμόζονται εδώ τα μέτρα και ποια μέτρα και πώς λαμβάνονται και πώς αποτυπώνονται στην καθημερινότητα εδώ των επιχειρήσεων της εστίασης και των πελατών τους και του υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικά, λίγο θέλω την οπτική σας στο τι ισχύει έξω και το τι ισχύει εδώ, αν συμβαδίζουμε, αν είμαστε πρωτότυποι, αν είναι κάτι που συμβαίνει και εδώ και εκεί και αλλού. Έτσι, μια εικόνα έτσι από την εμπειρία σας και εκτός Ελλάδος. Ναι. Κοιτάξτε, το Λονδίνο είναι ένα τελώς διαφορετικό παράδειγμα. Mm-hmm. Στην ουσία, από το Μάιο που ξανανοίξαμε, με ένα μικρό διάστημα 2 μηνών που σιγά σιγά αυξήθηκαν, ας πούμε, οι ελευθερίες και δράσεις των επιχειρήσεων και των πολιτών. Mm-hmm. Από τέλος Ιούνιου έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα, δηλαδή κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι πέρασε ο κορονοϊός στην καθημερινότητα, οι μάσκες είναι υποχρεωτικές, ούτε καν στο μετρό πια. Ναι. Αποστάσεις δεν υπάρχουν σε εστιατόρια, τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο γίνονται χωρίς περιορισμούς, στα θέατρα επίσης χωρίς περιορισμούς. Όμως και βέβαια, εκεί τα κρούσματα και οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι αυξάνονται το τελευταίο διάστημα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ποσοστιαία αν δείτε μπορεί να υπάρχουν διασωληνωμένοι, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό σύστημα υγείας. Mm-hmm. Και ποσοστιαία με τους αυτούς οι οποίοι νοσούν υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι θάνατοι. Και πρέπει να επισημάνουμε για να το ακούσουν και οι ακροατές, mm-hmm, ότι η Αγγλία έχει ξεπεράσει το 78% του εμβολιασμού. Mm-hmm. Και αν υπολογίσουμε και αυτούς που έχουν νοσήσει, μιλάμε τώρα για μια κανονική ανοσία στην ουσία. Αυτό δίνει την ελευθερία, μάλλον. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια πολιτική ανάλυση, mm-hmm, και όχι επιχειρηματική. Νομίζω ότι απλά έδωσε την ελευθερία στον Βρετανό Πρωθυπουργό, mm-hmm, να πει: τα ανοίγω όλα, γιατί απλά η οικονομία δεν θα αντέξει άλλο lockdown και κανέναν άλλο περιορισμό. Εγώ έκανα αυτό που να κάνω. Mm-hmm. Σας εμβολίασα. Ναι. Πρέπει να προσέξετε. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας στη δουλειά σου. Δηλαδή, σου δίνει τη δυνατότητα να αιτηθείς στη δουλειά σου, ναι, στις που μπορούν να θεωρείς φυσικά. Ναι. Αντιεμβολιαστικό κίνημα υπάρχει εκεί και τι μορφή έχει. Πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή, τώρα να καταλάβετε, ας πούμε, επειδή οι διαδηλώσεις όλες γίνονται στην Τραφάλκα Σκουέρ που είναι 5 λεπτά από το κομμάτιά μας. Δηλαδή, σε μια πόλη στο Λονδίνο γίνονται αντιεμβολιαστικές και μαζεύονται 100 άτομα. Δηλαδή, ξεπερνάει τα όρια της γραφικότητας, ας πούμε. Η αντιπολίτευση εκεί τι στάση βαράει? Είναι ενιαία. Αυτό το έχει κερδίσει η Βρετανία. Στα σημαντικά ζητήματα είναι μαζί. Και αυτό βέβαια σε βάρος των εργατικών. Δηλαδή η εργατική πιθανότατα, αν χαϊδεύανε το κύμα, ένα κύμα όποιο υπήρχε αντιεμβολιασμό, ναι, πιθανότατα δημοσκοπικά να κερδίζανε. Ναι. Αλλά δεν δείχνουν σοβαρότητα και στηρίξαν την κυβέρνηση σε πάρα πολλά ζητήματα, παρά τα αρχικά λάθη που μπορεί. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ενιαίο το πολιτικό σύστημα είναι ξεκάθαρα υπέρ των εμβολιασμών. Γι' αυτό και η χώρα έχει φτάσει σε αυτό το ποσοστό. Μπράβο. Είναι πολύ ψηλό το ποσοστό. Έτσι εξηγούνται πάρα πολλά. Ενιαία στάση. Γιατί και εδώ, ας πούμε, είπατε προηγουμένως, κ. Νιφούδη, ότι εκεί, ας πούμε, έχει κερδίσει το δικαίωμα, mm-hmm, Τζόνσον να λέει ότι εγώ τα έκανα αυτό που ήταν να κάνω, τώρα τα ανοίγω όλα. Εδώ, γιατί διαφέρει τόσο πολύ, δηλαδή αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, ότι εμείς κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε, σας έχουμε δώσει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, για το ότι δεν εμβολιάζεστε, ας πούμε. Για το ότι δεν εμβολιάζονται κάποιοι, φέρουν και την προσωπική ευθύνη. Κανείς δεν μπορεί να λέει πλέον ότι είναι ανενημέρωτος για τους κινδύνους του κορονοϊού και τα ωφέλη του εμβολίου. Ναι. Πάλι προσπαθώντας να κάνουμε πολιτική ανάλυση. Ναι. Γιατί είναι διαφορετική ψυχολογία των Ελλήνων. Το μενταλιτέ, ας πούμε, μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκταση. Ναι. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε καθημερινά ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων οι οποίοι πεθαίνουν είναι ελάχιστο, ας πούμε, ναι, έως μηδενικό σε σχέση, mm-hmm, με τους ανεμβολίαστους. Μπράβο. Αν παρόλα αυτά ξαφνικά θρηνήσουμε 50 και 100 και 200, ναι, ανθρώπους την εβδομάδα, το πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση θα είναι τεράστιο. Δηλαδή στην Ελλάδα, το λέω από την αρχή, καλώς και ευτυχώς, η ανθρώπινη αξία... Ναι, γιατί εδώ έχουμε και μια αντιπολίτευση που κάνει παιχνίδι με τους θανάτους. Τι λέτε. Εδώ έχουμε και μια αντιπολίτευση που σε αντίθεση με τους εργατικούς στην Αγγλία, ας πούμε, εδώ γίνεται αντιπολίτευση με αφορμή επί των θανάτων και επί του ζητήματος της πανδημίας. Εδώ δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται στην Ελλάδα ξανά και ξανά, και εδώ θα επανληφθεί σαν φάρσα, αλλά όχι
νοσοκομωδία, αλλά τραγωδία. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα πλέον για ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ίδιο σκηνικό όπως είχαμε το αντιμνημονιακό. Ναι. Απλά το πολιτικό σύστημα να χωρίζει σε στρατόπεδα για πρόσχερα πολιτικά ωφέλη. Έχουμε δει και χώρες που μπήκαν στο μνημόνιο και υπήρχε σύσσωμη αντιμετώπιση ναι. της εργασίας των. Τη κυβέρνηση και τη αντιπολίτευση, αλλά και το κομμάτι γενικά τη Βουλή, mm-hmm. βγήκαν από τα μνημόνια πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς, το έχω ξαναπεί εγώ και γίνομαι κακός, μεγάλη ανοριμότητα του πολιτικού συστήματος στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Και ο κορονοϊός ήταν ένα εθνικό ζήτημα, παγκόσμιο, mm-hmm. αλλά δεν το αντιμετωπίσαμε εθνικά, να μπει μια κοινή στρατηγική. Δηλαδή η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση για να δώσει τη στήριξη μια κυβέρνηση εδώ, mm-hmm. σε σημαντικά ζητήματα, πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να αποδεχθεί την ήττα της, την οποία φυσικά πολύ δύσκολα θα αποδεχθεί η. Την καθήκοντα τη εννοώ mm-hmm. την αποτυχία τη πολιτική που ακολουθεί. Ναι. Ώστε μετά να έρθει η αντιπολίτευση και να πει ότι εμεί σα, αντί από την αρχή, σε σημαντικά ζητήματα να συμφωνήσουμε και ναι. να χαράξουμε μια πολιτική που θα σώσει την οικονομία στο παρελθόν ή σήμερα θα σώσει ανθρώπινε ζωέ. Mm-hmm. Καλά, με αυτή τη λογική θα τώρα, κάνει πάρτι. Στην καθημερινότητά σα, εδώ στον χώρο τη εστίαση, είδαμε και στα, βλέπουμε κόσμο να πηγαίνει να πλακώνεται στα rapid για να πάει να πιει ένα ποτό, α πούμε. Έξω και πάλι, ναι. δεν μπαίνεις μέσα με rapid. Ναι, εντάξει, έξω. Εγώ τις τελευταίες δύο μέρες δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο, ενώ γενικά είμαι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Χωρίς να λέω ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να πάρει μέτρα mm-hmm. επιπλέον, ναι. αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία μέτρα είναι πραγματικά αργός θάνατος. Για την εστίαση κυρίως. Mm-hmm. Πολύ πιθανό να έχει επηρεάσει και. Όχι πολύ πιθανό, σίγουρα θα έχει επηρεάσει και την υπόλοιπη αγορά. Απλά εγώ. Ναι. Μπορώ να μιλήσω εμπειρικά για αυτό που είδα ναι. στο Σαββατοκύριακο και αυτό που μίλησα με συναδέλφους. Ότι καλώς ή κακώς δεν θα δώσεις. Θα δώσεις μπορεί ένα Σαββατοκύριακο χρήματα για να κάνεις τα τεστ και να πας, αλλά δεν μπορεί να τα δίνεις συνέχεια ή δεν μπορεί να τα δίνεις σε αυτό το βαθμό. Και όταν σφίξουν τα κρύα, βέβαια. Καταρχήν ένας εργαζόμενος. Ναι, θα πρέπει εγώ, να. Αυτό που βλέπω λίγο παράλογο, ας πούμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πιο παράλογο από όλα είναι ότι από τα παιδιά από 4 χρονών, 5 χρονών και πάνω μέχρι 17, που κανείς δεν λέει. Καταρχήν ο εμβολιασμός είναι μέχρι 12, ναι. αλλά θα ναι. πρέπει να επιταθεί μέχρι τα 12. Mm-hmm. Δηλαδή, αναγκάζεσαι να κάνεις 24 ώρα rapid test και από 4 μέχρι 12. Δηλαδή, αφού δεν βλέπετε, ακόμα και εμβόλιο να θέλει να κάνω το παιδί μου. Ή εκ των πραγμάτων λέμε ότι. Όχι, τώρα μέχρι 17 κάνουν self-test. Ναι, self-test, το οποίο πρέπει να δηλώσουν στην πλατφόρμα. Γενικότερα αυτό είδαμε ότι το Σαββατοκύριακο η κίνηση ήταν μειωμένη. Και μειωμένη ακόμα και στους ανοιχτούς χώρους. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι οι ανοιχτοί χώροι και ο καιρός που λέγαμε mm-hmm. έσωσε κάπως την παρτίδα μέχρι τώρα στην εστίαση. Ναι. Γιατί η ανεμβολίαση καθόταν έξω. Mm-hmm. Αλλά είδαμε το Σαββατοκύριακο αυτό το μέγεθος και τον όγκο των ανεμβολίαστων και τα μαγαζιά ήταν μισοάδια. Ναι. Παράλληλα όμως έχουμε δει και αύξηση στην προσέλευση για εμβολιασμούς. Οπότε κάπου κάτι δουλεύει. Δεν το συζητάμε. Μα εγώ, γι' αυτό λέω εγώ ότι κάνω μια ανάλυση οικονομική. Μακάρι να είναι τέτοιο το ποσοστό των εμβολιαστών, των εμβολιασμένων που να γρήγορα να γυρίσει το έργο. Mm-hmm. Αλλά και επειδή εγώ θέλω να είμαι πρακτικός, το λέω από την Παρασκευή, και, γιατί πρέπει να είμαστε ουσιαστικοί όταν κάνουμε κριτική και όχι απλά mm-hmm. κάνουμε τι για να κάνουμε. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι απλά, εφόσον η κυβέρνηση έχει χαράξει αυτό το δρόμο, θα έπρεπε να προβλέψει ή πρέπει να προβλέψει mm-hmm. κάπως να υποκαταστήσει το τζίρο. Μπράβο. Θα χαθεί για την εστίαση. Μπράβο. Φυσικά όχι στα μεγέθη αυτά που ήταν έχουμε έχοντας lockdown, γιατί δεν έχουμε lockdown. Ναι. Αλλά όταν μια επιχείρηση δεν θέλει να κάνει απολύσεις, δεν ναι. θέλει να κάνει μείωση, να κάνει μείωση τζίρου, να μπορέσει να βγει ναι. τις υποχρεώσεις της. Θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει μια σύγκριση με το τζίρο του προηγούμενου μήνα και να κάνει. Καθίστε μου, συγγνώμη, αυτό θα το ζητήσουν και τα εμπορικά καταστήματα. Γιατί και στα εμπορικά καταστήματα υπάρχουν. Δεν μιλάμε για τις πολυεθνικές. Μαφικά, η αλήθεια είναι ότι το εμπόριο είναι ενιαίο. Και αυτό είναι μια λογική. Θα σας πω, στην Αγγλία το furlough που ήταν η στήριξη στην απασχόληση, mm-hmm. δηλαδή εμείς άμα απασχολούσαμε έναν υπάλληλο και από εκεί που τον απασχολούσαμε 50 ώρες, λέω το χρειαζόμασταν 30, το κράτος του πλήρωνε τις υπόλοιπες 20 ώρες. Mm-hmm. Και αυτό σταμάτησε τον προηγούμενο μήνα, τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μέχρι τον Οκτώβριο, παρά το γεγονός ότι η Αγγλία ήταν ανοιχτή παρά, έκρινε ότι μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να στηρίξει για να ξαναμπεί η αγορά. Και η αλήθεια είναι, του βγήκε πάρα πολύ το έργο, γιατί εγώ βλέπω ότι από τον Οκτώβριο ο τζίρος μας είναι σχεδόν στο 90% του τζίρου πριν κλείσουμε. Ναι. Άρα πέτυχε αυτή η μικρή στήριξη. Δηλαδή, mm-hmm. Είδαμε ότι πέσαν πολλά χρήματα κατά το lockdown. Για μένα, ίσως
περισσότερα από όσα έπρεπε τότε για να κατευνάσουν ίσως ένα κύμα διαμαρτυρίας. Με αποτέλεσμα σήμερα, άμα ισχύουν αυτά που λέει ο κ. Σάδωρης, να μην υπάρχουν λεφτά. Γιατί αυτό ήθελα να έλεγα, ότι είναι και τα δημοσιονομικά διαφορετικά, εν πάση περιπτώσει, τα δικά μας σε σχέση με την Αγγλία. Έχουμε άλλα δημοσιονομικά, εμείς άλλα η Αγγλία. Σωστό. Γι' αυτό λέω ότι όχι, θα έλεγα πιο προσεκτικά θα έπρεπε ίσως να πέσουν τα χρήματα που πέσαν στην αγορά. Γιατί έχω πολλά παραδείγματα, να σας πω, σε άλλη εκπομπή επαγγελμάτων που στηρίχτηκαν χωρίς πραγματικά να έχουν τόση μεγάλη πτώση. Και δεν έχουν σήμερα χρήματα για να μας στηρίξουν. Σήμερα θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμα, γιατί τώρα άνοιξε και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να μην δημιουργήσει χρέη. Ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι και να γίνει, πήγαμε στο Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα κουτσοδουλέψουμε, αλλά θα έρθει και ο Γενάρης, και ο Φλεβάρης, το Μάρτης, που παραδοσιακά είναι δύσκολοι μήνες στην αγορά, σε όλη την αγορά. Ναι. Αλλά θα χρειαζόταν τέτοια στήριξη, ειδικά αν δούμε ότι δεν αυξάνονται τόσο οι εμβολιασμοί, ώστε να μπορούν να μπουν μέσα για το Γενάρη. Πάντως μέχρι στιγμής υπάρχει μια ροή εμβολιασμών. Υπάρχει νέων εμβολιασμών. Άρα κάπου δουλεύει. Κάπου υπάρχει θετική ανταπόκριση στη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Δεν διαφωνούμε καθόλου στο ότι δεν γινότανε απλά να τραβάει αυτή η κατάσταση. Καταρχήν, και εγώ, επειδή εμβολιάστηκα την πρώτη μέρα που άνοιξε η πλατφόρμα της ηλικίας μου το εμβόλιο, καταρχήν για να επιβραβεύσεις αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν σκεπτόμενοι τον εαυτό τους, την υγεία τους, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Το σύστημα υγείας, τους ανθρώπους που εξαρτά τη δουλειά τους από το να είναι ανοιχτή αγορά κτλ. Τι είδους επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες πήραν χρήματα αλλά δεν έπρεπε να πάρουν? Κοιτάξτε, τώρα ένα θα σας πω, γιατί δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό. Ναι. Ένα θα σας πω, και αυτό έχει ενδιαφέρον να το ψάξετε. Τα τουριστικά πρακτορία, για παράδειγμα. Ναι. Όχι, δεν έχω κάτι μαζί τους. Απλά κάνω μια ανάλυση οικονομική, έτσι. Ναι, ναι. Ανταγωνιστικά. Θεωρώ ότι σε πολλά επαγγέλματα μετρήθηκαν λάθος η τόση τζίρου. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που είναι τα τουριστικά πρακτορία που ξέρω. Γιατί το κράτος επιδότησε την πτώση τζίρου και όχι την κερδοφορία. Για να καταλάβετε, τα πρακτορία, επειδή κλείνουν εισιτήρια, από το εισιτήριο όμως που κοστίζει 100-200 ευρώ, ένα πρακτορείο βγάζει 5 ευρώ. Με αποτέλεσμα, το σχήμα λόγω του 5 ευρώ, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ένα τέτοιο ποσό. Οπότε όταν έκλεισε, πήγαμε σε lockdown, φυσικά δεν έκλεινε ο κόσμος εισιτήρια. Άρα μπορεί ένα πρακτορείο να κάνει 1 εκατομμύριο το τζίρο, να έχει μόνο 50.000 κερδοφορία όμως των 1 εκατομμύριο ή 30.000, ακόμα μικρότερο. Αλλά το κράτος ήρθε και αντικατέστησε το τζίρο. Δηλαδή έδωσε επιδοτήσεις σκεπτόμενος το 1 εκατομμύριο. Ενώ στην Αγγλία, για παράδειγμα, οι επιδοτήσεις δόθηκαν βάσει κερδοφορίας και εξόδων. Θα πει κάποιος ότι στην Ελλάδα δυστυχώς το ελεύθερο επάγγελμα, ξέρετε, τη τζίρη πολλές φορές είναι πλασματική, κερδοφορία πλασματική. Ναι, αλλά το κράτος δεν μπορεί να μπαίνει σε αυτή τη λογική. Έπρεπε να πάει σε επιμέρους, γιατί μιλάμε για πολλά χρήματα σε επαγγέλματα, σαν και αυτό που σας είπα και στην άλλη που μπορώ να προετοιμαστώ και να σας πω ακριβώς και άλλα επαγγέλματα. Τα οποία, πάλι λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το επάγγελμα του ανθρώπου που επιδοτήθηκε, αλλά τώρα, θα μπορούσα να το επιδοτήσω και τώρα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο της εφαρμογής των μέτρων στην εστίαση εδώ στην Ελλάδα πλέον. Από την εμπειρία αυτού του πρώτου Σαββατοκύριακου, πώς λειτουργεί. Καταρχήν να πούμε αν λειτουργεί ομαλά. Ασχέτως το αν έπρεπε ή δεν έπρεπε ή σε τι βαθμό έπρεπε κτλ. Ομαλά λειτουργεί το σύστημα. Ναι, ο κόσμος έρχεται προετοιμασμένος, όσος κόσμος έρχεται. Ναι. Είτε με τα πιστοποιητικά του, είτε με τα σερφτές του. Δεν υπάρχει, δηλαδή, σε εμάς και στα δύο μαγαζιά πέρασε αρκετός κόσμος. Οι περισσότεροι θέλουν να καθίσουν έξω, είτε εμβολιασμένοι είτε ανεμβολιαστοί. Αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος, και δεδομένου ότι είχε καλό καιρό, γεμίζουν πρώτα τα έξω τραπεζάκια. Καλά, υπάρχουν και οι καπνιστές, και το. Όχι, ο κόσμος δεν θέλει αυτό. Όσο καιρός είναι καλός, σου λέει γιατί είναι κλειστό μέσα και εμβολιασμένος να είμαι. Μια χαρά θα καθίσω έξω. Οπότε προτιμάνε το έξω χώρο. Αλλά ήταν όλα πάρα πολύ ομαλά και στις κρατήσεις εμείς πάντα ρωτούσαμε αν. Τους ελέγχους ποιοι τους κάνουν? Τι λέτε? Τους ελέγχους ποιοι τους κάνουν? Κοιτάξτε τώρα, εμείς όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα καταστήματα έχουν κατεβασμένη την εφαρμογή. Ναι. Άρα όλοι μπορούν να κάνουν έλεγχο. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι εύκολο, ξέρετε, δεδομένο των συνθηκών, δεν είναι εύκολο να πληρώσει ακόμα ένα μεροκάματο για να κάθεται κάποιος στην πόρτα μόνο για να κάνει. Οπότε πάντα κάποιος είναι όμως από τους ανθρώπους του μαγαζιού στην πόρτα και πριν μπει κάποιος, σκανάρει. Ωραία, σε αυτό το κομμάτι όποιος θέλει να βρει λύση βρίσκει. Και βλέπει και τις ταυτότητες, φαντάζομαι. Πάμε τώρα στην περίπτωση που έρχεται ο παράξενος. Αυτός που θα πει ότι δεν είσαι αστυνομικός, γιατί θα μου κάνεις έλεγχο. Ότι... και εκεί πέρα τι γίνεται, τι είχαν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, είμαι σίγουρος ότι είχαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι.
Δηλαδή, κυρίως από το λιανεμπόριο έχω φίλους, ας πούμε, που είχαν περισσότερα περιστατικά. Ναι. Γιατί ξέρετε, τα βγαίνεις. Είναι και θέμα συνήθειας, βασικά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, και ο κόσμος ο ίδιος πριν το συνήθειες πρέπει να μπει. Δηλαδή, όταν σταματάς την πόρτα που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έπαινε και τώρα δεν μπαίνει, ας πούμε. Στην αρχή, ξέρουμε και το ελληνικό ταπεραμέντο, υπάρχουν αψημαχίες. Ναι. Ακόμα και για την ταυτότητα που πολλοί θέλουν να ζητήσουν, αυτό που λένε όλοι οι πολίτες, ότι δεν έχετε δικαίωμα να δείτε τις ταυτότητές μας, μόνο η αστυνομία. Και η αστυνομία αυτό πατάει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, αν μιλήσετε προφανώς με αστυνομικούς, έχετε μιλήσει, δηλαδή δεν μας δίνει πραγματικά το δικαίωμα να μας δείτε τις ταυτότητες. Δηλαδή, ναι, με καλή την πίστη οι περισσότεροι μας τις δείχνουν, ναι, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να τις δείξουν. Απλά εμείς έχουμε την ευχέρεια, αν δεν μας τη δείξουν, να μην τους βάλουμε στο κατάστημά μας. Αλλά ξέρετε ότι σε ένα περιβάλλον αγοράς που δεν είναι και το ιδανικότερο, έχει το πελάτη την πόρτα, θέλει να μπει μέσα και να τον διώχνεις, είναι για να σου κάνει κατάθλιψη. Και θέλεις και μετά θα μπλέξεις άμα του πεις ότι όχι, δεν σε βάζω μέσα, φύγε, δεν σε σερβίρω. Άμα είναι και κανένας θερμόεμος. Θα μπλέξει ούτως ή άλλως και αν μπει έλεγχος πάλι θα μπλέξει. Αν μπει ένας έλεγχος και έχει ο Άρης το πιστοποιητικό το δικό σου. Αυτή τη στιγμή άμα μπει έλεγχος και είναι λάθος το πιστοποιητικό ή δεν έχει ελεγχθεί ή τα λοιπά, την πληρώνει και το κατάστημα, έτσι δεν είναι? Πληρώνει το κατάστημα. Αυτό είναι το άδικο του συστήματος. Εγώ θα έλεγα ότι το app το οποίο ελέγχουμε θα περίμενα να αποθηκεύει. Δηλαδή αυτό θεωρώ ότι θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμο. Θεωρώ ότι θα περίμενα να αποθηκεύει αυτούς που έχουν μπει στο κατάστημα. Γιατί σκεφτείτε εγώ να κάνω έναν έλεγχο, να μου δείξει το πιστοποιητικό ότι είναι OK. Ναι. Και εν τέλει γιατί έχετε κάποιος. Mm-hmm. Εγώ δεν λέω ότι το κράτος μου λέει ότι πρέπει να ελέγξω και ταυτότητα. Ναι. Αλλά θα ξαναπώ ότι έχετε κάποιος, πρέπει το πιστοποιητικό, κάνω το τσεκ και δεν μου δείχνει ταυτότητά του. Bon. Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία, OK, αφού έκανα το τσεκ και το ξέρω, το βάζω να κάτσει. Έρχεται λοιπόν η αστυνομία. Κοιτάει την ταυτότητά του, δεν έχει ταυτότητά του μαζί και το γράφει. Γιατί έρχεται η αστυνομία να κάνει έλεγχο. Έχει το ποιητικό και δεν έχει ταυτότητα να επιβεβαιώσει ότι είσαι εσύ, ή θα σε πάει στο τμήμα για αυτοπροσωπεία και θα σε γράψει. Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ιδανικό για τις περιπτώσεις δεν ξέρω κατά πόσον θα συνέφερε επιχειρηματικά κάποιον να το κάνει, υπό την έννοια ότι μπορεί σε ένα μήνα να είναι αχρίαστο ένα τέτοιο σύστημα, αλλά νομίζω ότι και στο μέλλον θα χρειαστεί σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι το σύστημα αυτό πως είναι το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, που υπάρχει ένα σύστημα online και ουσιαστικά μπορεί επί τόπου ο ελεγκτής να περάσει σε μια βάση δεδομένων το αποτέλεσμα του ελέγχου. Εκεί λοιπόν να μπορεί online ο εργαζόμενος, τι θέλετε κύριε, ξέρω εγώ, όπου μου δίνετε, δεν θέλετε να μου δώσετε ταυτότητα. Πολύ ωραία, οκ, okay, κανένα πρόβλημα, παρακαλώ περάστε, καθίστε. Τσακ, στη βάση δεδομένων, εδώ έχουμε στο κατάστημα τάδε, έχουμε τρεις περιπτώσεις που ναι μεν δείξαν έλεγχο ή δεν δέχτηκαν τον έλεγχο ή δέχτηκαν τον έλεγχο αλλά δεν δείξαν ταυτότητα. Και να πηγαίνει αυτό σε ένα κέντρο, σε μια βάση δεδομένων και μετά από 10 λεπτά να σκάει ο αστυνομικός για τα περαιτέρω. Α, όχι. Ή να του έρχεται το πρόστιμο ηλεκτρονικά. Θα γίνει τότε θα έχουμε διαμαρτυρήσεις και εμβολιασμένων. Γιατί ειδικά στην Ελλάδα δεν ερχόμαστε τόσο πολύ. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, δεν θα είναι πρόβλημα, γιατί η Αγγλία παντού έχει κάμερες, παντού υπάρχει τρομερός ελέγχος. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ναι. Αλλά στο ταπεραμένο το ελληνικό. Καλά, αυτά με το ταπεραμένο το ελληνικό, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε μπαχαλιστάν, α πούμε, επειδή έχουμε το ταπεραμένο το ελληνικό μόνιμη δικαιολογία, νομίζω κάπου πρέπει να το ξεπεράσουμε. Καλά, όχι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Ναι. Αλλά επειδή έχω πάψει να είμαι τόσο ρομαντικό ότι μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα. Ναι. Έχουμε πολλά βήματα να διανύσουμε μέχρι τώρα. Εύκολα δεν θα αλλάξει. Θα χάσει πελάτες καταρχήν. Θα είναι ο προδότης. Ζόρικα θα αλλάξει. Πήγαμε και φάγαμε στο μαγαζί. Όχι, και μα όλα. Εννοείται να ισχύει σε όλους. Να ισχύει για όλα. Να υπάρχει, σου λέω, σύστημα, να υπάρχει κεντρικό, online, όλα τα καταστήματα από όλα αυτά παντού να ισχύει. Να είναι συλλογικές αποφάσεις. Βέβαια. Συλλογικές, ναι. Ναι, αυτό πρέπει να είναι οριζόντια εφαρμογή. Δεν μπορεί να το εφαρμόζει ένας και όχι άλλος. Αυτό λέω μερικές φορές, ότι ένα πράγμα που χάνουμε στην Ελλάδα, ακόμα και στη διεκδίκηση πολλές φορές, είναι ότι δεν υπάρχει αιμοφωνία και συνεννόηση κλάδου. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που κάνει η Χαλκιδική, δεν ξέρω αν διαβάσατε καλά να δελτιώσετε, που η συνάδελφη από τη Χαλκιδική σήμερα κλείνει όλη η εστίαση, εστιατόρια, καφέ, μπαρ στη Χαλκιδική για μία μέρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα νέα μέτρα. Αυτό εμείς στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, δεν τολμάμε να το κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν θα ακολουθήσουν. Έτσι. Κάποιοι έξυπνοι θα ανοίξουν, άρα δεν μπορούμε να δείξουμε πραγματικά. Ενίο μέτωπο, ναι. Ενίο μέτωπο, και αυτό δεν είναι απλά να διαμαρτυρηθούμε. Είναι σε μια κυβέρνηση. Ναι. Δείχνει ότι μία Δευτέρα
κλείσουμε όλα τα μαγαζιά μας, ένας υπουργός θα ταρακουνηθεί, γιατί θα σου πει ότι και αυτοί που δουλεύουν θυσιάσαν το μεροκάματο, άρα κάτι συμβαίνει εκεί. Μάλιστα. Πιο, ας πούμε... Ας ρίξω ένα βλέφαρο παραπάνω. Ναι, θα το κοιτάξω. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η μοσχεία στην Ελλάδα στο θέμα των διεκδικήσεων. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα δούμε και στην πορεία και τις επόμενες μέρες εφαρμογής. Να δούμε αν θα υπάρξουν διορθωτικές παρεμβάσεις, κινήσεις. Το βασικό είναι να δούμε και να χειροκροτήσουμε και να χαρούμε ότι έχουν αυξηθεί σοβαρά οι εμβολιασμοί. Ναι, σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και επίσης να δούμε αν θα υπάρξει δυνατότητα στήριξης σε αυτό που είπατε, ενός ποσοστού εν πάση περιπτώσει του τζίρου που θα απολέσουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Κύριε Νηφούδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή ημέρα, καλή συνέχεια.